τις πάνω στα σφάγια. Να το απλοποιήσουμε το ερώτημα. Τι κρέας τρώμε, ξέρουμε? Αυτό θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε. Έχω κοντά μου τον κύριο Κώστα Λιβαδιώτη από το Σύνδεσμο Κρεοπολιών. Καλώς ορίσατε, κύριε Λιβαδιώτη. Γεια σας. Και ο κύριος Γιώργος Τηλιανού, λειτουργικός συντονιστής του Συνδέσμου Καταναλωτών Κύπρου κοντά μας. Καλώς ορίσατε κι εσείς. Μας το κάνετε λίγο έτσι, εσείς που είστε άνθρωπος του παζαριού, κύριε Λιβαδιώτη, για να, τι μας έχει πει εδώ τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Μάλιστα. Τι είναι το πρόβλημα με τους ελέγχους στα σφαγεία? Αυτοί οι ελέγχοι γίνονται τακτικά στα κράτη-μέλη της Ευρώπης, ναι, από επιτροπή, κτηνιατρική επιτροπή, η οποία ελέγχει αν πραγματικά τηρούνται οι κανονισμοί οι ευρωπαϊκοί όσον αφορά την επιθεώρηση και τη σήμανση των σφάγιων στα κράτη-μέλη. Διότι σε όλη την Ευρώπη γίνεται από τις κυβερνητικές κτηνιατρικές αρχές ο έλεγχος. Είναι μια ρουτίνα αυτός ο έλεγχος, από ό,τι έχω διαβάσει είναι το 15 τον Οκτώβριο, 20 με 30 Οκτωβρίου η έκθεση, ναι, η επιθεώρηση που έγινε και η έκθεση που ακολουθεί. Η έλεγχη είναι ρουτίνα, τα αποτελέσματα όμως αυτά είναι ρουτίνα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Βέβαια. Άμα έλεγχη. Άμα φέρεις απ' έξω αρνιά και ειδικά που εμείς ήδη ζητούμε να βάλουν έξι σφραγίδες, βάζουν έξι σφραγίδες και δυσκολεύεις να διαβάσεις μια. Το μόνο που βλέπεις είναι να είναι σημείο στολισμένο το αρνάκι. Ενώ η Ευρώπη ζητά μία, εμείς βάζουμε έξι, παραδείγματος χάρη, και δεν διαβάζεις μία. Το θέμα είναι ότι πρέπει όσο δυνατόν να είναι ευανάγνωση πράγματι η σφραγίδα. Ναι, αλλά όταν λέει ότι γίνονται λοιποί έλεγχοι στα σφαγεία, αυτό εξυπακούει κινδύνους για τον καταναλωτή και για τα ό,τι φτάνει κοντά του? Δεν λέει. Εδώ λέει ακριβώς, έχω διαβάσει ακριβώς ναι, το άρθρο. Ναι, ναι. Εδώ λέει ότι η παΐμος χάρη έχει γίνει έλεγχος σε 12 εγκαταστάσεις και βρήκε στις 9 ότι ήταν εντάξει ανανοησιμότητα, σε 2 ότι ήταν λοιπής η σφράγιση ή λέει άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη ότι μετά, ναι, τη σφαγή, ναι, μετά τη σφαγή πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα όσον αφορά και τη σφράγιση και αν θέλετε και να δώσουν και χρόνο να παγώσουν και να έρθουν και θερμοκρασίες. Εμείς δηλαδή αυτούς τους ελέγχους που κάνουν, εμείς κάνουμε περισσότερους ελέγχους και συζητούμε με τα κτηνιατρία, ναι, τακτικά και με τα σφαγεία περισσότερο για αυτά τα πράγματα. Λέει όμως και η έκθεση αυτή ότι δεν υπάρχει δυνατότητα στον Κύπριο καταναλωτή να εντοπίσει τη διαδρομή του κάθε κομματιού του κρέατος. Όχι, αφού το λέει και να ξέρει ποια αυτό, είναι η προέλευσή αυτό, του. Κοίταξε, σε μερικές περιπτώσεις λέει σε μερικές περιπτώσεις, αλλά ειδικά στην Κύπρο, επειδή εμείς τους χείρους παΐμος χάρη, οι πλήστοι κρεοπόλες, ναι, σφάζουν από, είναι δικοί τους οι χείροι, δεν αγοράζουν από το σφαγείο. Mm-hmm. Ξέρω εγώ, έχω 2 χειροστάδια και σφάζω 20-25 χείρους τη βδομάδα από το καθένα. Την Δευτέρα σφάζω από το Α, την Τετάρτη είναι από το Γ. Ξέρω τον αριθμό του. Έχει τατουάζ το οποίο μένει πάνω στο χείρο μέχρι που να έρθει στο κατάστημα μου. Υπάρχει η αρρύθμιση των χείρων, 1, 2, 3, 4 μέχρι το 25. Υπάρχει από το σφαγείο οκταψήφιο κωδικό αριθμό που ξέρει το σφαγείο. Βέβαια η επιτροπή ζητά και κάτι παραπάνω. Να είναι πιο αυτόν και στον κρεοπόλη. Α πούμε, μπορεί να μην είναι κωδικό, μπορεί να είναι ημερομηνία αυτή καθ' αυτή, ή μπορεί αν το αρνεί να μην είναι σφραγίδα. Να είναι ένα αυτοκόλλητο χαρτί. Πάνω στο, ναι, τσουνάρι να είναι πιο ευανάγνωστο. Σίγουρα ζητά καλυτέρευση και συνεχώς αναβαίνει. Μπράβο, γιατί διαφαίνεται από τα όσα έχουν εντοπίσει, κύριε Στυλιανό, ότι κάνουμε τους ελέγχους τυπικά, επειδή πρέπει να τους κάνουμε, χωρίς όμως να το βλέπουμε και επί της ουσίας και να διορθωνόμαστε και που υπάρχουν ελλείψεις. Ακριβώς αυτό που εντοπίζει η έρευνα είναι ότι δεν γίνονται με τις ορθές διαδικασίες για να φέρουν το αποτέλεσμα για το οποίο έχουν οριστεί να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Δηλαδή, να μπορεί ο καταναλωτής στο τέλος της μέρας, πηγαίνοντας στον κρεοπόλη, να αγοράσει και να μπορεί ο κρεοπόλης να το πιστοποιήσει 100% ότι το κρέας το οποίο του δίνει είναι αυτόν το οποίο του λέει ότι είναι. Οι έλεγχοι αυτοί θεωρούμε ότι είναι προς όφελος όλης της αλυσίδας παραγωγής, από τους παραγωγούς ή εισαγωγής μέχρι τον κρεοπόλη και τον τελικό καταναλωτή. Διότι διασαφηνίζει την προέλευση του κρέατος, δίνοντας τον καταναλωτή την επιλογή να μπορέσει να διαλέξει την προέλευση του, ναι, κρέατος το οποίο θέλει. Σίγουρα η διαδικασία αυτή δεν αφήνει σημεία στα οποία μπορεί να υπάρχουν κίνδυνοι για το κρέας, εννοώ μικροβιολογική ή άλλη, ναι, κίνδυνη. Ο κίνδυνος που υπάρχει είναι της παραπληροφόρησης. Δεδομένου ότι οι σφραγίδες είναι δυσανάγνωστες, τότε δεν μπορεί κανένας να πείσει τον τελικό καταναλωτή ότι αυτόν που του δίνει είναι αυτόν που του λέει. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα βοηθήσει και τον κρεοπόλη τον ίδιο η καλύτερη λειτουργία αυτής της διαδικασίας. Σίγουρα για τους Κύπριους παίζει πιο πολύ ρόλο
το αναγνωρίζουν τη χώρα προέλευσης, που είναι ένα από τα στοιχεία ναι. που αυτή η διαδικασία πιστοποιεί, αλλά και τον παραγωγό στο τέλος της μέρας. Οπότε να διαχωρίσει τελικά. Με βάση τα δικά του κριτήρια, το τι θα αγοράσει Μάλιστα. από το σημείο πώλησης. Πάντως, κύριε Λιβάδη, γιατί τρία σφαγεία έχουμε. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχουμε και 100 σφαγεία και δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Μπράβο, ακριβώς. Άρα δεν μπορεί να είναι στενό ο έλεγχος. Αυτό να είναι ότι επειδή είναι μόνο τρία σφαγεία. Σιγά το πράγμα. Μόνο τρία σφαγεία. Και δουλεύουν και υπερορίες πολλές φορές τα κτηνιατρία για να ικανοποιήσουν. Διότι όταν ήταν τέσσερα τα σφαγεία μπορεί να ασφάλονται σε 8 ώρες, ενώ τώρα χρειάζονται 10 ώρες. Ειδικά στις γιορτές δουλεύουν και 20 ώρες την ημέρα. Είναι τρία τα σφαγεία, είναι καταγεγραμμένες όλες οι εγκαταστάσεις σύμφωνα με ευρωπαϊκό νόμο. Ξέρουμε που πάνε ότι πάντα ότι θα υπάρχει πρόβλημα κάπου, ή μπορεί να μην είναι ανάγνωστο η σφραγίδα, ή μπορεί να μην έχει πέσει η θερμοκρασία στο καθορισμένο σημείο κάτω από 7 βαθμούς για να πάει στην ακροβολιά. Πάντα υπάρχει και οι ελέγχοι γίνονται και οι συστάσεις γίνονται και από το ίδιο το κτηνιατρίο. Και από εμάς τους ιδίους κάνουμε συνεχώς, όχι κάθε χρόνο. Κάθε λίγους μήνες κάνουμε πρώτον εορτών των Χριστουγέννων, τον Πάσχα με το κτηνιατρίο, με τα σφαγεία, για να γίνεται σωστή η σήμανση, σωστή η μεταφορά των σφάγεων και συνεχώς ζητούμε καλυτερεύση. Ναι, κύριε Στυλιανού, επειδή έρχονται και γιορτές ακριβώς τώρα και θα θορυβηθεί ο κόσμος. Τι μπορούμε να πούμε στο κοινό να προσέξει. Κοιτάξτε, οι οδηγίες και αυτήν τη φορά, όπως σε κάθε περίπτωση, είναι ίδιες. Αλλά για να μπορέσουμε να τις στηρίξουμε σαν καταναλωτές, πρέπει να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι. Δηλαδή, εμείς ως καταναλωτές θέλουμε να γνωρίζουμε το κρέας που θα πάρουμε, αν είναι κυπριακό και θέλουμε να είναι όντως κυπριακό αφού το παραγγείλουμε, ή αν είναι εισαγωγής, είναι δικαίωμα του κάθε καταναλωτή. Αλλά επίσης δικαίωμα του είναι να μπορεί χωρίς οποιοδήποτε ίχνος αμφισβήτησης να μπορεί να το πιστοποιήσει. Οι κρεοπόλες στην Κύπρο έχουν την τακτική να δίνουν στον καταναλωτή τις πληροφορίες που αυτός ζητά και σίγουρα δεν έχουμε τόσες πολλές περιπτώσεις παραπλάνησης από κρεοπόλες προς καταναλωτές. Αλλά δεν πάβει από το να πρέπει να φυλάξουμε τα ρούχα μας για να έχουμε τουλάχιστον τα μισά. Θα πρέπει να πω κάτι άλλο όμως. Γιατί μέσα από αυτήν την έρευνα φαίνεται ότι έναν από τα. Την οποία έχει δημοσιεύσει ο Φιλελεύθερος, γιατί μου έχει διαφύγει και δεν το έχουμε πει. Ναι. Φαίνεται μέσα από την έρευνα ότι υπάρχει μια έτσι όχι και τόσο καλή συνεννόηση μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών, δηλαδή κτηνιατρικών υπηρεσιών και υγειονομικών υπηρεσιών. Συνήθως συντονίζονται όλοι εξαιρετικά. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ίσως θα πρέπει. Και με αυτήν την αφορμή να ξαναπούμε ότι μια αρχή ασφάλειας τροφίμων θα βελτιώσει την κατάσταση τόσο σε αυτόν τον τομέα, όσο και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς της αλυσίδας τροφίμων στην Κύπρο, όπου παρατηρούνται συχνά πυκνά προβλήματα. Μάλιστα. Πάνω σε αυτό να πω κάτι. Και θα μου εξηγήσετε και γιατί πρέπει να ανοίγουν το κεφάλι του βοηδούς και να το ελέγχουν στο σφαγείο, εσείς που είναι εντάξει, δουλειά σας. Λοιπόν, πρώτα να πω ότι εχθές συγκεκριμένα είχαμε 3 ώρες συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας με τον Διευθυντή του Υγειονομικών Υπηρεσιών. Τον κύριο Γκαρί, το κτηνιατρίο, οι κρεοπόλες, οι χειροτρόφοι, πάνω στη σήμαση των νέα νομοθεσία που ήρθε όσον αφορά τη σήμαση των κρεάτων. Και είναι συνάδικη με αυτόν ότι να δίνει παραδείγματος χάρη ένα εργαστήριο, κάνει μια συσκευασία, να δίνει όλα τα στοιχεία στον καταναλωτή και ο κρεοπόλης να μπορεί να δώσει στον καταναλωτή. Βέβαια, το τελευταίο κρίκος που είναι ο κρεοπόλης, είναι και θέμα εμπιστοσύνης το τι θα δώσει ή στον καταναλωτή. Διότι, άμα να κάνει μικρά κομμάτια, δεν μπορεί ο έμπορας να το κάνει μικρά κομμάτια. Ο έμπορας πρέπει να φέρει, ας πούμε, σε ημιμόρια το χείρον ή σε τεταρτημόρια το βοηδές. Και το σφαγείο είναι το ίδιο. Ο έμπορας, αν θα κάνει κάτι, να το βάλει σε ένα κυβότιο, να κάνει boxmeat, θα του βάλει σφραγίδες κλπ. Ο κρεοπόλης που το βάζει στη βιτρίνα. Να αφαιρεί τις σφραγίδες και ετοιμάζει τα κρέατα. Αλλά βέβαια, αν ζητήσει ο καταναλωτής να πάρει ένα άλλο κομμάτι που να βλέπει καθαρά τη σφραγίδα, σίγουρα πρέπει να του δείξει. Ή αν του πει μοίρα σε άλλον αρνή, ή ζήτησε του να δω πόσα κιλά είναι, ή αν έχει ώρες αιχμής και η μάνα, αλεσμένο να του πει ο καταναλωτής, όχι θέλω να μου κόψει μπροστά μου, είναι υπόχρεος αν το ζητήσει ο καταναλωτής να το πράξει. Ναι. Ή αν θέλει να σπάσει μια μικρή συσκευασία, το κοτόπουλο μπαϊμοσκάρι που εμείς έχουμε πολλά πιο αυστηρά από την Ευρώπη κριτήρια και το δίνουμε όλο τον κοτόπουλο, μπορεί να πουλήσω μισό σε ένα και μισό σε άλλο, αν του πει κόψε μου το. Ναι, παρουσία του πελάτη μπορεί να το κόψει και να του κάνει πρόθεση συσκευασία. Λοιπόν, όσον αφορά την επιθεώρηση που λέτε για το άνοιγμα του κεφαλιού, είναι οι τελευταίες οδηγίες που έχει η Ευρώπη όσον αφορά την σπονγκώδη εγκεφαλοπάθεια, που γίνονται πιο εκτενείς παρατηρήσεις στα βοηθή, παρόλο που τόσα χρόνια τώρα
περίπου 10 χρόνια δεν έχει κανένα επεισόδιο και εσύ είσαι πάρα πολλά λεφτά στην Ευρώπη με αυτή την επιθεώρηση. Μάλιστα. Ξέρετε τι είναι η περιτοματική μόλυνση που γράφει εδώ. Περιτοματική, ναι, είναι τα περιτόματα. Ναι, τα κόπρανα, παραδείγματο χάρη. Είναι επικίνδυνο όμως αν καταλήξει κάτι τέτοιο όπως κατανάλωση. Κοιτάξτε. Σίγουρα. Δεν βρέθηκαν, λέει, περιπτώσεις. Σίγουρα, αλλά αυτό το πράγμα συμβαίνει και στις Παρισίους. Δηλαδή, σε ένα σφάγιο, ας πούμε το αρνί. Μ' αρέσετε, κύριε Λεβαδιά. Ναι, το οποίο μπορεί να ανοίξει το έντερο, να έχει περιπτώσει και όταν έρθει το κροπολίο να δει. Ας πούμε. Αν τα δείτε, εσείς τι θα κάνετε, θα το πετάξετε. Το σφάγιο? Όχι, όλο μαζί. Okay. Θα το καθαρίσουμε. Ναι. Πολύ προσεκτικά να καθαριστεί, να κοπεί, ναι, να φύγει. Δεν θα το πάρει το περίπτωμα. Αν καθαριστεί, δηλαδή δεν έχει κίνδυνο. Πρόβλημα. Βεβαίως δεν έχει πρόβλημα. Α, μάλιστα. Βεβαίως δεν έχει άρα πρόβλημα. Δεν ήταν περιποιημένα εδώ τα σφάγια, λέτε, που περιποιημένα βρήκαν. Ή και μπορεί σε να συμβαίνει, ας πούμε, να βρεθεί κάπου ένα περίπτωμα. Δηλαδή και στα εξωτερικά που έρχονται. Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Με κάνετε και λίγο, γιατί να μην ξανακουμπήσω κρέα. Λοιπόν, επειδή έρχονται και γιορτές όμως, να μας πει για τις τιμές ο κύριος Λιβαδιώτης τώρα που τον έχουμε και να κάνετε και εσείς τα δικά σας σχόλια, κύριε Στυλιανού. Εντάξει. Σας ακούω γιατί ξέρετε, κύριε, είναι δύσκολο. Μην ακούτε ότι η κρίση πέρασε. Δυσκολευόμαστε ακόμα. Η κρίση δεν πέρασε, αλλά να πω ότι οι τιμές στην Κύπρο είναι πολύ φθηνά τα κρέατα. Εν συγκρίση με την Ευρώπη. Το κοτόπουλο είναι φθηνό. Το κοτόπουλο μπορεί στην Ευρώπη να είναι καλύτερη η παραγωγή του κοτοπούλου, ναι, και πιο μαζικές οι παραγωγές, ναι, αλλά εγώ μιλώ για τα χοιρινά. Τα... Ένα λεπτό, απαντήστε μου, η τιμή του κοτόπουλου το είναι κοτόπουλο πιο είναι, μπορεί να είναι η ίδια τιμή, διότι είναι λίγο πιο μπορεί να συγκρίνεται, με την Ελλάδα συγκρίνεται. Δεν συγκρίνουμε με την Ελλάδα. Την Βαλκάνια, γιατί στην κεντρική Ευρώπη είναι πολύ πιο ακριβά. Παρόλο που ξεκινούν πολύ πιο φθηνά. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Το χοιρινό στην Ολλανδία, που είναι η μάνα του χειροτροφίας και η Δανία, είναι πολύ πιο ακριβό από την Κύπρο, παρόλο που ξεκινά πιο φθηνά, κατά 50% πιο φθηνά από το Κυπριακό. Αν είναι 3 ευρώ το χοιρινό σφαγμένο στην Κύπρο, ναι, στην Ολλανδία είναι 2. Αλλά από τον Κροπόλη που λέτε 10, και από την Κύπρο που λέτε 4 με 5. Διότι είναι πολύ ψηλά τα κόστα τους, τα ΦΠΑ 26%, παραδείγματος χάρη στην Ολλανδία για μας 5% είναι. Καλά, τα μεροκάματα, ναι, οι ποσότητες που παίρνει ο κανονής είναι μικρές. Είναι πολλοί παράγοντες που μας κρατάνε εμάς να είναι πολύ λογικές οι τιμές μας, ναι, και οι ποιότητες των παραγωγών στην Κύπρο να είναι τέτοιες και λόγω του απομακρυσμένου που αν ο χείρος στοιχίζει 3 ευρώ και στην Ευρώπη στοιχίζει 2,20, θέλει έναν ευρώ να έρθει από την Ολλανδία. Αν πάει 3,20, είναι πιο ακριβώς να έρθει από την Ολλανδία παρά ο Κυπριακός. Και άλλο να πάρει τη μια μέρα στο σφαγείο για να πάρει την άλλη, και άλλο να κάνει μια εβδομάδα να φέρει από την Ολλανδία. Κύριε Στυλιανού, είδατε έχετε κάποιες ενστάσεις. Ναι, συμφωνώ μαζί σας αυτό που έχετε πει ιδιαίτερα για το κοτόπουλο. Εγώ όμως αυτό που θέλω να σχολιάσω γενικότερα είναι ότι εμείς είναι η σειρά μας τώρα σαν καταναλωτές να δούμε τις τιμές σήμερα, γιατί σε μερικές μέρες θα ακούσουμε για προσφορές. Οπότε θα πρέπει να γνωρίζουμε τις τιμές για να δούμε και οι προσφορές, πόσο προσφορές θα είναι στο τέλος της μέρας. Σίγουρα δεν αναμένω από τον κύριο Λιβαδιώτη να καθορίσει τιμές, διότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Έναν ύψος, ένα βάθος τιμής μπορεί να υπάρξει, αφού και τα μέλη του συνδέσμου του κύριου Λιβαδιώτη δώσουν τις τιμές, αλλά και τα υπόλοιπα ακροπολία που δεν μετέχουν και στον σύνδεσμο των υπεραγορών, ας πούμε, τα ακροπολία. Αλλά καλά, εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη, μάχη των μαχών που γίνεται δούμε... κάθε χρόνο. Μα δεν ξέρουμε ακόμη, δεν μπορεί κανένα. Ναι, αυτό λέω ακριβώς, ότι δεν μπορεί κάποιος να δώσει τώρα τιμές, αλλά εμείς μπορούμε να ξέρουμε σήμερα τις τιμές, τις σημερινές τιμές της αγοράς, για να δούμε στο τέλος της μέρας τι θα γίνει. Επίσης, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε και λίγο την επικαιρότητα, να δούμε και τις ανακοινώσεις αναφορικά με τις πιθανές εισαγωγές. Συνήθως γίνονται κάποιες, ναι, μικρές ή μεγάλες ποσότητες. Αρκεί να ξέρουμε τι τρώμε, κύριε Στυλιανό. Αυτό που μας λένε ότι μας πουλάνε, αυτό να είναι, κύριε Λιβαδιώτη. Μακάρι να ξέραν και σε όλα τα τρόφιμα όπως ξέρουμε για τα κρέατα, και μακάρι να ήταν πολλές χώρες όπως στην Κύπρο όσον αφορά την λειτουργία των κροπολίων, και η Ευρώπη έχει να ζηλέψει από εμάς πολύ ψηλό το στάνταρ των κροπολίων στην Κύπρο. Ναι, εγώ αυτό που θέλω να τονίσω για τα στάνταρ κυρίως, ναι, που λέει ο κ. Λιβαδιώτης, δεν θέλω να αμφισβητήσω, ναι, τίποτε από αυτό που λέει. Απλά θέλω να πω ότι ως καταναλωτές πολλές φορές τυχαίνει σε κροπολία να βρίσκουμε σκευάσματα τα οποία ετοιμάζονται στα ίδια τα σημεία, πέραν αυτών που έρχονται από εργαστήρια. Οπότε θα πρέπει να είμαστε και εκεί προσεκτικοί, θα πρέπει να ζητήσουμε και εκεί τις πιστοποιήσεις από τον κρεοπόλη, τον ιδιοκτήτη ή άλλον υπάλληλο, ότι το κρέας που έχει χρησιμοποιηθεί είναι αυτόν
το οποίο λέει υπάρχουν και υπηρεσίες οι οποίες θα έρθουν να κάνουν τους ελέγχους όσων μπορούν να πιστοποιήσουν και σίγουρα δεν είμαστε στην εποχή στην οποία έτσι αυρώσεις πως είναι ακούμε ότι μας λέει και πιστεύουμε ότι μας λέει ο καθένας, πρέπει να είμαστε πιο επιφυλακτικοί και να το ψάχνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Να είμαστε ακόμη λίγο ενοχλητικοί δηλαδή προς τους πολιτές. Στην περίπτωση μας συζητούμε για τους κρεοπόλες. Έχω πει όμως ήδη... Είναι δύσκολο τώρα κύριε Στήλων, θα βλέπω το κομμάτι το κρέας και θα ψυχανεμίζομαι από πού έχει έρθει. Αν μου όχι, λέει ότι μα δεν λέω αυτό. Αλλά αν μπορούμε όμως να... Συμφωνώ, αλλά θα πρέπει...